Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και θεατρικής σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, οι ταινίες της εβδομάδας με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Το τέλος της ημέρας υπόσχεται να σας ψυχαγωγήσει με δράση, μυστήριο και άφθονο συνέστημα. Κάθε βραδιά μας είναι ξεχωριστή, όπως ακριβώς και οι ταινίες μας. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία την 5η 24 Αυγούστου. Στις 9:05 μετά μεσημβρίας απολαύστε την κωμωδία του 1988 «Ένας λαθρεπιβάτης στην καρδιά μου». Σενάριο Βασίλης Μανουσάκης, σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουκλάκης. Πρωταγωνιστούν Νόρα Βαλσάμι, Κώστας Σπυρόπουλος, Νεφέλη Ορφανού. Ένας λαθρεπιβάτης σε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο κερδίζει την καρδιά της πιο όμορφης επιβάτησας, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του πιο πλούσιου Ελληνοαμερικανού επιβάτη, που τον έχουν βάλει στόχο δύο επικίνδυνοι κακοποιοί. Αστείες ιστορίες που μπλέκονται μεταξύ τους και συνθέτουν μια ευχάριστη κωμωδία. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Πρόσεξε, βρε πλάκα! Σας έφερα το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της θαυμάσιας κουρασιέρας μας. Α, είστε πολύ ευγενικός. Έχουμε τα πάντα. Δίσκο, πισίνα, βίντεο και διάφορα καλλιτεχνικά προγράμματα. Α, δεν έχετε όμως Λούνα Πάρκ. Όχι, Λούνα Πάρκ δεν έχουμε. Θα ήταν υπερβολή. Ούτε σαφάρι. Ούτε σαφάρι, Δεσποινής. Θα ήταν κάπως δύσκολο. Κρίμα. Κατά τα άλλα, είστε ευχαριστημένοι. Ναι, θα έλεγα... Ξέρετε, αρκετά ευχαριστημένη. Ξέρετε ότι η καμπίνα σας ήταν υπό επισκευή. Διατέθη την τελευταία στιγμή. Μα, σε πόσους? Σε εσάς φυσικά. Ωραία. Σας αφήνω εδώ τον κατάλογο των επικρατών. Με αυτό μπορείτε να τηλεφωνήσετε με οποιονδήποτε επιθυμείτε. Ακόμα και με την ασφάλεια του πλοίου. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν νομίζω να το χρειαστείτε. Ας το ευχηθούμε λοιπόν. Και μια προσωπική πληροφορία. Ναι. Δίπλα σας ακριβώς μένει ο πασίγνωστος δισεκατομμυριούχος ομογενής κύριος Τζον Παπάρας. Α, έχουμε ήδη γνωριστεί με τον κύριο Τζον Παπάρας. Α, πολύ ευχαριστώ, Δεσποινής. Λοιπόν, au revoir. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Ακούσατε κάτι στο μπάνιο σας? Ένας θόρυβος. Όχι, ήταν επειδή φαίνεται κουνάει λίγο το καράβι, ξέρετε. Πάει μια έτσι, μια αλλιώς, κάτι θα έπεσε. Ίσως. Και πάλι au revoir. Au revoir. Χάρηκα πολύ, δεν συμμίζω. Κι εγώ. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Ωχ, συγγνώμη. 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 Au revoir. Έλα. Έφυγε. Και βέβαια έφυγε. Αν δεν έφυγε δεν σε φώναζε. Κι άλλη φορά να προσέχεις. Γιατί, τι έκανα? Σκάλιζες τα καλλιντικά μου και ακούστηκες. Δεν τα σκάλιζα. Μύριζα το θείο άρωμά σου. Συν της άλλης είσαι και πονηρούλησε. Γιατί, τι άλλο είμαι? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να είσαι αναρχικός ή τρομοκράτης. Και αν θες να τυνάξεις το πλοίο στον αέρα. Δυστυχώς είμαι νομοταγής. Βέβαια. Όποιο κακοποιό ρωτήσεις, έτσι θα σου πει. Μοιάζω για κακοποιός? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν συχνάζω στον υπόκοσμο, ξέρεις. Η Στοργή έρχεται να κλείσει τη βραδιά μας στις 10:10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Ερίκος Θαλασσινός. Μελόδραμα που έκανε επιτυχία το 1965 με τους Γιώργο Καμπανέλη, Τάνια Σαββοπούλου, Κώστα Καζάκο. Ο Κλεόπας, μουσικός στο επάγγελμα, απογοητευμένος από την απόφαση του γιού του Δημήτρη να αφήσει τη μελέτη της κλασικής μουσικής για χάρη του λαϊκού τραγουδιού, αποφασίζει να τον διώξει από το σπίτι. Ο Κλεόπας, για να επιβιώσει, παραδίδει μαθήματα μουσικής στα νεότερα άτομα της γειτονιάς του.
πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Έχουν την πλάκα τους. Βαρέθηκα. Κάνουν σε μικρά παιδιά. Λυσάξανε πάλι απόψε. Δεν βαριέσαι, παιδιά είναι. Παιδιά, δεν λες καλύτερα κανίβαλοι. Αύριο το σπίτι δεν θα έχει συμμαζεμό. Εσύ πια δεν χρειάζεσαι να τελειώνεις τα ποτήρια και να πηγαίνεις. Εδώ σου βάζω μερικούς μεζέδες για τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ο Γρηγόρης τι κάνει. Γρηγόρη δεν λένε, το άρρωστο. Τι να κάνει. Τα ίδια. Χρειάζονται βλέπεις πολλά λεφτά για την εγχείρηση. Βάσανα που έχει ο κόσμος, Θεέ μου. Τις αμαρτίες του προκομμένου του άντρα σου πληρώνεις εσύ. Μη μου μιλάς γι' αυτό. Πού βρίσκεται. Σώμα τι ξέρω. Περίμενε, Μανώλη, δεν θα αργήσω. Ο γέρος σου. Μπαμπάκα μου! Μπαμπάκα μου! Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Κύριε Κλέαρχε, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ. Πώς πάμε. Διασκεδάζουμε. Η Έλσα μας έχει υποσχεθεί μια έκπληξη και ακόμα τίποτα. Τι έκπληξη? Αυτό είναι δικό μου μυστικό. Κατεργαρούλα, σου έχω κι εγώ μια έκπληξη. Ένα δώρο για τα γενέθλιά σου. Να ζήσεις, κορούλα μου, και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ, μπαμπά. Είναι θαυμάσιο. Είναι πραγματικό, Μπριγιάν. Τόσο μεγάλο. Μια κορούλα την έχω. Εμπρός, τι κάθεστε. Διασκεδάστε. Εγώ φεύγω για να μην σας ενοχλώ. Η μαμά γιατί δεν ήρθε? Είχε φοβερή γκίνια στα χαρτιά απόψε και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Γεια σας. Καληνύχτα σας. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 25 Αυγούστου. Η Μαρμένη μας συστήνεται από το 2015, ένα τέταρτο πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Ανδρέας Μαριανός. Αστυνομικό θρίλερ με τους Δημήτρη Μπίτο, Γιάννη Ζουγανέλη, Άλκη Παναγιωτίδη και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα της ελληνικής οθόνης. Ένας ρεπόρτερ αναλαμβάνει να καλύψει την υπόθεση βίαιου θανάτου ενός συγγραφέα. Μεταβαίνοντας στο νησί που συνέβη το γεγονός, ανακαλύπτει πως όλα συνδέονται με έναν αγιογράφο, έναν άγιο τον οποίο πρόκειται άμεσα να αναγνωρίσει επίσημα η Εκκλησία. Μια παράξενη παράδοση λέει πως ο άγιος κατέβηκε ένα βράδυ από την εικόνα, πήγε στο πανηγύρι, σκανδάλισε τους πιστούς και ντράπηκε να επιστρέψει. Η συνέχεια επί της οθόνης. Ναι! Άμα κάνεις να πατήσεις μια ώρα, χάθηκε η είδηση. Έχουμε θέμα, παιδί μου. Πέθανε. Ποιος ο γνωστός? Ποιος, ο άγνωστος! Άντε ρε! Πότε έγινε? Τώρα το μάθαμε! Εφραγμά! Μπορεί ατύχημα, λένε. Ατύχημα? Κάτσετε, πώς... μπορεί να είναι και δολοφονία. Σε κάτι ερείπειρα το βρήκαν. Σε ερείπεια? Σε σκουπιδότοπο μέσα, λέει, είναι. Σε σκουπιδότοπο. Τι είναι αυτό, ρε Χίτσκοκ? Έχει ψωμί η υπόθεση. Ναι. Λένε διάφορα τριγύρω. Τι λένε δηλαδή? Αυτό εσύ θα μου το πεις. Τι θες? Εγώ? Ναι, να πάω, πού είναι? Είναι λίγο μακριά, αλλά αξίζει τον κόπο. Παραμεθόρια. Αστείευες, έτσι. Προχθές γύρισα από ταξίδι. Τι? Δεν με έστειλες στα νησιά. Θέμα διακοπές. Τι διακοπές, μωρέ? Και το έβαλες μόνο στα απόγευμα του. Πού να τρέχω τώρα? Να μην σε πιέσω τότε, θα τη δώσω στο Σπυρόπουλο που παρακαλάει. Ποιον? Το Σπυρόπουλο, το φίλο σου. Δεν θα τα καταφέρει αυτός, δεν έχει εμπειρία. Εγώ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Δικό μου είναι το θεματάκι. Το θεματάκι. Κάθε θέμα δικό μου. Αλλά εσύ πάντα το δίνεις άλλο. Το ίδιο δεν θα κάνεις και τώρα. Εσύ δεν θέλεις. Ποιος το είπε? Εσύ, μόλις πριν. Εγώ θα πάω, εντάξει. Στείλε την κάμερα στο αεροδρόμιο. Τι ώρα φεύγει? Σε 2 ώρες έχει πτήση για Ρώμη. Ναι. Παίρνεις ένα λεωφορείο να πας στην πίσω μεριά του νησιού. Και μετά? Από εκεί παίρνεις το καράβι για Σίμη. Και μετά? Εκεί θα νοικιάσεις περαντάρι να σε πάει απέναντι. Πόσο πια, πού με στέλνεις? Να στείλω τον άλλον. Όχι, όχι, εγώ θα πάω, σου είπα. Αυτός είναι θεματάρα. Τι σου λέω, θεματάρα. Στο κεντρικό όμως, έτσι. Φυσικά στο κεντρικό. Μην κάνεις πάλι καμιά λαδιά και με βάλεις μόνο στις 6. Πότε είπα όχι? Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Το συνηθίζει τώρα τελευταία. Έλα, μιλάς πολύ. Ξεκίνα. Μανίτσα. Νύμφιος ανύμφευτος χτυπάει την πόρτα μας στις 10:20 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Λαζαρίδης, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Κωμωδία που αναβιώνει το χιούμορ του 1967 με τους Γιάννη Κιονάκη, Άννα Φόνσου, Κώστα Κακαβά. Ο Ευτύχιος αποχαιρετά την αραβωνιαστικιά του Αλέκα και φεύγει για να κανονίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον γάμο τους και το γαμήλιο ταξίδι. Στον δρόμο για το σπίτι του συναντά τη γνωστή showwoman Σούζη, η οποία ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει.
την πείθει να μην το κάνει και την φιλοξενεί τη νύχτα στο δωμάτιό του. Μήπως κάποια συναισθήματα θα μπερδευτούν στο τέλος? Εσείς τι λέτε? Αχ, το φουκαρά τον κύριο Στίχιο. Να τον χάσουμε έτσι γρήγορα. Τόσο νέος. Η κακιά ώρα, παιδί μου, η κακιά ώρα. Μα πώς έγινε, θεία Μερόπη μου? Πώς ήθελες να γίνει? Τούρδε κατά κέφαλη και τα βιάστηκε. Κι αύριο το μεσημέρι στην εκκλησία θα τον δούμε για τελευταία φορά. Μα ήταν τόσο καλός, θεία. Καλός δεν θα πει τίποτα. Και γλυκός, σαν ζάχαρη. Έχω δαγκώσει εγώ το μαξιλάρι μου για αδάφτωνε. Αλλά πού να το πάρει χαμπάρι τρομάρα του. Τόσο βλάκας ήτανε. Μωρέ βλάκας, δεν θα πει τίποτα. Χάνος. Για να καταλάβεις, αν δεν του λέγες πού είναι η πόρτα, ήταν ικανός να βγει από το ντουβάρι. Τα βιβλιαράκια του. Το γραφιάκι του. Τα μολυβάκια του. Αχ, μην κάνετε έτσι, θεία Μερόπη μου, γιατί θα με πάρουν τα κλάματα. Να σε πάρουνε, μωρέ. Γιατί να μην σε πάρουνε? Τέτοιον ευτύχιο χάσαμε. Είναι να μην σε πάρουνε. Και δεν μου λέτε, σε ποια εκκλησία θα γίνει η κηδεία του? Ποια κηδεία του, μωρέ? Ο γάμος του. Αλλά δεν πέθανε. Όχι, βρε ζωντόβολο, παντρεύεται. Παντρεύεται. Καλή, και εγώ νόμιζα πως πέθανε. Τι πέθανε, τι παντρεύεται, το ίδιο. Και ποια παίρνει? Ποια ήθελες να πάρει? Δάσκαλος αυτός, δασκάλα αγάπησε. Δουλεύανε στο ίδιο σχολείο και αγαπηθήκανε. Και από τα σιρόπια σιρόπια φτάσανε και στην κουλούρα. Και θα φύγουν αμέσως? Έτσι μου είπε, μετά το γάμο θα πάνε να ταξιδάκι στη Θεσσαλονίκη. Βλέπεις, από εκεί είναι οι λεγάμενοι. Και όταν γυρίσουν θα μείνουν στο δικό της σπίτι. Τυχερή που παίρνει τέτοιο παιδί. Και τέτοιο γύριο. Να σκεφτείς, ούτε μια φορά δεν άργησε. 10 νταν κάθε βράδυ εδώ. Έτσι, Καλέ κύριε Ευτύχιε, του έλεγα. Δεν θα πάτε κι εσείς σαν νέος να το γλεντήσετε λιγάκι? Χαμήλωνε τα μάτια. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Μερόπη? Αστειεύεστε, για μας είναι αυτά. Για ποιους είναι, του έλεγα, για τους καντιλανάφτες? Εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Τι? Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα, αλλά πολύ το φοβάμαι πως η πρώτη γυναίκα που θα γνωρίσει ήταν η γυναίκα του. Χριστός και Απόστολος, είναι δυνατόν? Και να μου γλιτώσει εμένα τέτοιο κελεπούρι. Εμένα! Που στα νιάτα μου δεν μου ξέφευγε ούτε αρσενικός πετροκότσφας. Χάλασε ο κόσμος. Άντε να πηγαίνουμε κι εμείς. 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, μη χάσετε το κοινωνικό δράμα του 2016, Πλατεία Αμερικής. Σενάριο Γιάννης Σακαρίδης, Γιάννης Τσίρμπας, Βαγγέλης Μουρίκης, σκηνοθεσία Γιάννης Σακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Γιάννης Τάγκογλου, Μάκης Παπαδημητρίου, Θέμιδα Μπαζάκα. Ένας tattoo artist, ένας ρατσιστής φίλος του, μια μπλεγμένη με τη μαφία Αφρικανή τραγουδίστρια, ένας Σύριος πρόσφυγας που θέλει να φύγει από τη χώρα. Οι πορείες 4 διαφορετικών ανθρώπων συναντιούνται με φόντο την Πλατεία Αμερικής. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα σας καθυλώσει. Where do you want to go, my friend? Berlin, Germany. With my daughter. How old is she? 9. You can walk to Vienna through Skopje. This will cost you 1,200 euros. There I will give you a contact number. He will take care of you. لا ما بدي هيك. My cousin is in prison there. I don't want to go. Other. I have a truck. We'll get you to Patra port. You will get inside the boat. You go Italy and then you continue to Germany. This is 4,000 euros. Is it any? Something other, but I don't know. Another way, the secure van will get you to a secure port. You will find a sailing boat. It's a private. It will be you and another 9 people. We'll get you to Italy and then to Germany. 8,000 euros.
This money is all the money in my life, okay? I have my little daughter. It's too dangerous to go with the boat. 8,000 euros for the boat, I have never heard. In Greece, every day the people, they die. It's not right. It's too dangerous with a little child. I have not... Other. The last solution is the plane. Fresh passports, original, in the market. Okay. And two escorts for your daughter, a man and a woman. You have passport for me? Original. This will cost you 8,000 euros. And is secure, is safe to go? It's very safe, you go direct. Anyways, you have 5 tries. If you don't go from the first time, you go from the second time. This is the last solution. Okay. Okay. You go to Asif's mini market. You put the money there. He will give you a password. When you get to Berlin, you send me this password by SMS. Then I will collect the money from Asif. Ευχαριστώ. Δεν μου λες, ρε Μπιλί, παίζει καμιά δουλειά, ρε, κανένα μεροκάματο. Δεν έχω ακούσει κάτι, ρε, εσύ. Για εδώ μιλάω, ρε, να έρθω να βοηθήσω εδώ. Τι εδώ, ρε. Εδώ έχουμε την Πέτη, την Άδεια. Έχουν πέσει και οι δουλειές. Ψόφια πράγματα. Κάθε Σάββατο δηλώνει η ομώνυμη κωμωδία του 1999, το Σάββατο 26 Αυγούστου στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Βασίλης Βαφέας. Πρωταγωνιστούν Κώστας Βουτσάς, Νίκος Προυσανίδης, Ελευθερία Βιδάκη. Ο Θανάσης είναι ένας δημοφιλής κωμικός του θεάτρου και της τηλεόρασης με μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. Είναι χωρισμένος και βλέπει τον 15χρονο γιο του Αντώνη μόνο κάθε Σάββατο. Το Σάββατο που ακολουθεί είναι ιδιαίτερη μέρα τόσο για τον πατέρα όσο και για τον γιο. Ο πατέρας έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από συναισθηματικά και επαγγελματικά προβλήματα και ο γιος έχει να κανονίσει το πρώτο του ερωτικό ραντεβού. Θα μπορέσουν άραγε να βρουν ένα κοινό σημείο επαφής ή ως συνήθως θα αφήσουν τα σπουδαία για το επόμενο Σάββατο. Μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Ναι. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Γεια σου, μπαμπά, πού είσαι. Στο ξενοδοχείο στην Κρήτη. Έχουμε συνάντηση καθηγητές. Εσύ τι κάνεις, διαβάζεις, ρε. Να διαβάζεις πολύ σήμερα, γιατί αύριο είναι Σάββατο, θα βρεθούμε. Σε έχω πεθυμίσει, Βραντονάκη. Τι λέει η μητέρα σου. Λέει να σου θυμίσω τα λεφτά του μήνα αύριο. Τι λέει. Το ξέρει. Και το προηγούμενο Σάββατο το ήξερε, αλλά το ξέχασε. Μη μιλάς, δεν ακούω τι μου λέει. Τι είπες. Με πήρε τηλέφωνο η θεία σου. Θα φύγει σήμερα και θα γυρίσει Σάββατο βράδυ ή Κυριακή. Σε παρακαλώ, κάνε μια βόλτα μέχρι τον παππού και τη γιαγιά και έχει την έννοια τους, ε. Εγώ θα γυρίσω σήμερα το βράδυ. Ρώτησε η μητέρα σου, έχει να μου δώσει 200.000 μέχρι αύριο. Και δώσε στη θεία σου, ε. Θα τη τα δώσω μόλις βρεθούμε. Θα τη τα δώσω όλα μαζί, ναι. Πες της το. Και απόπη, είσαι σκούπα. Δεν ακούω τι λέει ο γιος μου. Με τόκο 50.000 πες του. Έλα, να το πεις εσύ. Δώσ' το. Εσύ σκέπασες τις μαρμελάδες, μην πάει καμιά μύγα και με χώσουν στη φυλακή καμιά μέρα. Άμα μπεις φυλακή θα έρθω να σε βγάλω εγώ. Όχι, δεν θα μπορείς εσύ. Εσύ έχεις το χαρέμι σου. Γι' αυτό σου δώσανε το ρόλο του Πασάς. Έχουν καταλάβει όλοι. Δεν είναι Πασάς. Είναι Τούρκος εμπλεσάριος. Θα σε με θαυμάσεις αύριο για να δεις τι έχασες. Δεν ξέρω τι έχασα. Ξέρω ότι βρήκα την υγειά μου μακριά σου. Πουλώντας μαρμελάδες. Ακριβώς. Πουλώντας μαρμελάδες. Και δανείζοντάς σου λεφτά για να μην έχεις να λες. Θα σου πανδώσει 200.000 στον Αντώνη να τα δώσει στη θεία του. Θα στα δώσω εγώ. Πες του το εσύ. Και γρήγορα για να πας στο φούρνο. Ναι. Έλα, Αντώνη, αγόρι μου. Δώσε λεφτά που θα πάρεις από τη μητέρα σου στη θεία σου, ε. Θα διαβάσεις τα μαθήματά σου. Και αύριο το πρωί θα βρεθούμε στο Γαλαξία στις 10.30. Όπως κάθε Σάββατο, ε. Εντάξει, αγόρι μου. Σ' αγαπώ πολύ, ρε Αντώνη. Άντε, γεια σου, γεια σου. Δεν έπρεπε να χωρίσετε, κύριε Θανάση. Τι να κάνουμε, συμφωνία χαρακτήρων. Μάλλον σ' αρέσει ο ποδόγυρος.
Και σε ποιο δεν αρέσει? Εσένα σου πολύ αρέσει. Καλά κάνω. Το γιο σου κάθε πότε το βλέπεις? Κάθε Σάββατο. Αύριο δηλαδή. Τα 201 καναρίνια θα ξαποστάσουν στην οθόνη του Hellenic TV 5 μόλις λεπτά μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλιάδης, σκηνοθεσία Γρηγόρης Γρηγορίου. Κωμωδία του 1964 με τους Χάρι Κλίν, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Ερίκα Μπόγερ. Μια σπουδάστρια μουσικής, η Λίλα, της οποίας ο θείος έχει καταχραστεί την περιουσία, δέχεται να παίζει πιάνο για μια ιδιόρυθμη γεροντοκόρη, τη Δεσποινίδα Αριστεία, προσπαθώντας να κάνει τα καναρίνια της δεύτερης να κελαϊδήσουν. Πόσο εύκολη είναι η αποστολή της πρωταγωνίστριας, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα μας διασκεδάσει αυτό το Σαββατόβραδο. Όλοι στι θέσει του. Μια στιγμή να πω δύο κουβέντες και έφτασα. Με συγχωρείτε κύριε κύριε, με φωνάζουν και θα είμαι πολύ σύντομος. Και πρώτα απ' όλα να στηθώ. Ονομάζομαι Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρετε, εμείς έχουμε κάνει μία ταινία. Κουφέτο. Τη λένε τα 201 καναρίνια. Φυσικά στην ταινία υπάρχουν καναρίνια. 201 ακριβώς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα καναρίνια ανήκουν στην κυρία Χαλκούση. Και τις αδυναμίες του. Άλλος αγαπάει τα πουλιά, άλλος αγαπάει τα λεφτά. Όπως ο κύριος Δούκας με την κυρία Φωκά. Ναι, αλλά μη σ' ανοίξει καμιά ιστορία που της έκανες ματσαράγκα με τα διαμερίσματα. Βικτωρία, τον κακό στον καιρό. Τι νομίζεις ότι εγώ είμαι βλάξα και σένα, ναι. Η δουλειά έγινε με όλους τους τύπους. Δεν πρόκειται όμως να καλοπεράσουν. Να είστε σίγουροι. Η δικαιοσύνη και η αλήθεια θα θριαμβεύσουν. Γιουπί! Μέσα στην ταινία όμως υπάρχει και μια παρέα. Ο Τελιζότος. Η Έρικα Μπρόγερ, εγώ και η Ματίνα Καρά. Μην μας βλέπετε έτσι θλιβερούς. Υπάρχει ειδικός λόγος. Βέβαια, εγώ δεν το γνωρίζω. Μπορείτε όμως να ρωτήσετε τον κύριο Τσιφόρο που έχει γράψει το σενάριο ή τον κύριο Γρηγορίου που έχει σκηνοθετήσει την ταινία. Εμείς το φυσικό μας έχουμε ένα κέφι. Μα ένα κέφι! Σχολείο, ποτέ δεν άνοιγα βιβλίο. Έβαπτα μόνο μουσική και λίγο αριθμητική. Δύο και δύο τέσσερα, τρία και τρία έξι. Μ' αρέσεις και σε αγαπώ, μα δε σου λέω λέξη. Μ' αρέσεις και σε αγαπώ, μα δε σου λέω. Και δύο τέσσερα, πέντε και πέντε δέκα. Εμένα ναι με άφησε καλά μια γυναίκα. Εμένα ναι σε άφησε καλά μια γυναίκα. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, 1/4 πριν τις 10 μετά μεσημβρίας, ακολουθεί το δράμα του 2016 Park, σενάριο σκηνοθεσία Σοφία Εξάρχου. Πρωταγωνιστούν Δημήτρης Κίτσος και Δήμητρη Βαγκοπούλου. 10 χρόνια μετά τους αγώνες του 2004, μια παρέα αγοριών ζει ανάμεσα στις εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού της Αθήνας. Τα αγόρια περιφέρονται άσκοπα ανάμεσα στα ερείπια, στείνοντας παιχνίδια βίαιες απομιμήσεις των Ολυμπιακών αθλημάτων και οργανώνοντας ζευγαρώματα σκύλων για να βγάζουν χρήματα. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από την ταινία που θα μας προβληματίσει αυτό το ακόλουθο στιγμιότυπο. Yeah!
Αυτή τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου και ώρα 9.30 μετά μεσημβρίας, σας περιμένουμε όλους στη θεατρική παράσταση του 2016 «Δόξα Πατρίσια», σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη. Θεατρική επιθεώρηση με τους Θοδωρή Αθερίδη, Πέμι Ζούνη, Ρένια Λοϊζίδου και άλλους. Ένα σύγχρονο ηλαρομελόδραμα που διαδραματίζεται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε μια πόλη σαν την Αθήνα, σε μια περιοχή σαν το Κολωνάκι, με προβλήματα και θέματα σαν τα δικά μας. Οι ήρωες, καθημερινοί άνθρωποι που τους συναντάμε ανάμεσά μας, έρχονται αντιμέτωποι και παλεύουν να διαχειριστούν τις προσωπικές τους αλήθειες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Τι είναι αυτό? Μπορεί να είναι βόμβα! Άντε καλέ χαζά! Ανοίξτε κύριε, δούμε τι είναι! Σοβαρά μιλάω, Μην το ανοίξετε! Ποιος παιδί μου να μας βάλει βόμβα εμάς? Τι κάναμε για να μας ανατινάξουν κιόλας? Εμένα πολλά έχουν δει τα μάτια μου! Αχ, η Σόνια είμαι από πάνω, η Σόνια με θυμάσαι! Πουτάνα! Εγώ! Φίλιππος, χάρηκα, Φίλιππος. Σε ξέρω. Κι εγώ σε ξέρω, αφού σε βλέπω και στην τηλεόραση που λες τα ζώδια κάθε μέρα. Κούκλα είσαι, Παναθεμά. Μου έχει πει τα καλύτερα για σένα η ζωή, να ξέρεις. Ναι, και πού τα έχουν δει τα πολλά τα μάτια σου εσένα? Στο μακελιό.gr. Τι είπε? Βαγγελιό.gr, δεν ξέρω. Μακελιό. Α, στου Χίου. Ποιος είναι ο Χίου? Χίος, βρε Αλέκα, Χίος. Ναι, τι. Τι. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι Χίο, από εκεί το στείλανε. Ναι. Μας τύχες να μασάμε. Έλα, βρε αδερφούλα μου. Ο Χίος, ο νευρασενικός στην τηλεόραση. Αυτό το έστειλε. Όχι, παιδί. Εξηγήστε κάποιος, τα λέγα για το Χίο να τελειώνουμε εδώ, χάμω καμένα. Άρα πούστε ένα σου. Οκ. Λοιπόν. Άκου, μαμά. Υπάρχει ένα site στο ίντερνετ που λέει όλο τέτοια. Τι έπαθε ένα στα γενέθλιά του που του βάλανε στην τούρτα. Και... τι έπαθε? Τίποτα δεν έπαθε. Γενικά, ρε παιδί μου, μας λέει να προσέχουμε τον καιρό που αλλάζει, ότι όλα είναι σημάδια. Και ο Παΐσιος όλα αυτά που προέβλεψε! Να σου πω, εικόνα έχω, ενδιαφέρον δεν έχω. Να καλέσω τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος! Πού το είδες το ηλεκτρονικό εγκλήμα? Παιδιά, θα γίνει με ρεζίλ το καναλάκι! Μα τι σας λέω τόση ώρα, αφήστε με να τα ανοίξετε! Άντε, κανένα σου ρε! Μα τι παθαίνετε, έχετε χαζέψει τελείως. Πάμε μέσα εμείς. Μα. Πάντως, εάν είναι βόμβα, έτσι όπως κάθεστε θα σκάσει τον κόλο σας. Για λέγε. Εσύ λέγε. Τι είναι αυτό, ρε? Πού θες να ξέρω? Από ποιον περιμένεις, δωράκι? Εσύ από ποιον περίμενες? Από ποιον περίμενα να περιμένεις? Όχι, ρε Φίλιππε. Από ποιον περίμενες εσύ το κουτί? Άμα ήταν για μένα το κουτί, θα το φέρνανε σε μένα το κουτί. Δεν θα το φέρνανε σε σένα το κουτί. Και τότε γιατί έκανες σαν χαζός μόλις το είδες? Να μην δουν εκεί άλλοι το περιεχόμενο, ήθελα. Μπας και διασφαλίσω το απόρριτο του παραλήπτη. Μα δεν ξέρουμε ποιος είναι. Άσε που δεν ξέρουμε. Ζωούλα, εσύ ο παραλήπτης, άντε. Πες και τον Αποστολέα να τελειώνουμε. Δεν περιμένω τίποτα και από κανέναν. Αλήθεια σου λέω. Προς τι ο φόβος τότε? Εσύ μου τον προξένησες που είπες ότι είναι βόμβα. Εντάξει, στην αρχή δεν το σκέφτηκα, αλλά μετά με τρόμαξες. Τώρα δεν θέλω να το ανοίξω ακόμα κι αν είναι για μένα. Ο φόβος μου ξεπερνά την περιέργειά μου. Γενικά ισχύει αυτό σε σένα, ζωή. Δεν ήμουν έτσι. Το ξέρω ότι δεν ήσουν έτσι. Γι' αυτό ανησυχώ, ζωή. Η Αλέκα αυτή που είσαι έτσι. Το εγκεφαλικό εννοείς? Το εγκεφαλικό. Πριν το εγκεφαλικό εσύ δεν φοβόσουν τίποτα, ζούλα μου. Όντως. Τίποτα. Μέχρι και ελεύθερη πτώση έκανες. Θυμάσαι. Θυμάμαι. Τώρα. Τώρα θα ξανακάνες. Με τίποτα. Αυτό σου λέω. Σειρά έχουν οι ταινίες της 3ης 29 Αυγούστου. Στις 9:05 μετά μεσημβρίας ετοιμαστείτε να καρδιοχτυπήσουμε με τον πανικό σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Τσιόλη. Αστυνομική περιπέτεια που μας μεταφέρει πίσω στο 1969 με τους Κώστα Καζάκο, Άγγελο Αντωνόπουλο, Νίκο Γαλανό. Επιστρέφοντας από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρόδο, ο Μάρκος μαθαίνει ότι ο άρρωστος γιος του έχει πέσει θύμα απαγωγής. Δέχεται να καταβάλει τα λίτρα που ζητούν οι απαγωγείς και ο αστυνόμος Μακρύτης φροντίζει να δοθούν σημαδεμένα χαρτονομίσματα για να τους εντοπίσουν. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα κορυφώσει την αγωνία στα ύψη. Thank you.
Μαρουσίου και άπαντα σταθμού Α και Β. Προ άπαντα σταθμού Α και Δ, επίγον. Ρένα να η ευκαιρία, τονίζει ομώνυμη κωμωδία του 1980 στις 10.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Πρωταγωνιστούν Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Ριγόπουλος, Λάκης Κομνηνός. Ο χαμός του πρώτου αριθμού του λαχείου από μια φτωχή μοδίστρα γίνεται η αιτία να γίνει διάσημη και τελικά να αποκτήσει πολλά λεφτά. Η ξεκαρδιστική συνέχεια επί της οθόνης. Λοιπόν, όπως ακούσατε, η επιθυμία της θείας σας είναι σαφής. Δεν σας αφήνει τίποτα. Να που να βράσει η ψυχή της την κόλαση. Θεέ μου συγχώραμε. Άντε Θεός χωρέστη. Μήπως κάνεις λάθος, κύριε συμβολιογράφη. Εγώ και η αδερφή μου η Ρένα είμαστε μόνοι της κληρονόμη. Εγώ δεν έπιανα δουλειά τόσο καιρό γιατί περίμενα αυτή την κληρονομιά. Έχει δίκιο ο Λευτέρης μου. Ο Αντρούλης μου. Σκάσε εσύ. Σκάω. Ευγενέστατο παιδί ο αδερφούλης μου και προκομμένος. Να χαθείς ρε μάλι, ρε μάλι. Εξαιτίας σου, βρε παλιά άνθρωπε, μας αποκλήρωσε η θεία και τα άφησε όλα στο τρολοκομείο. Εσύ φταίς που δεν της σώσεις ποτέ ούτε ένα ποτήρι νερό. Άκου, άκου τι λέει. Εγώ, βρε. Εγώ! 2 μήνες που ήταν στην κλινική, ποιος την κοίταξε. Εγώ δεν την ξεσκάρτωσα. Εγώ δεν της έδινα να φάει. Εσύ και η γυναίκα σου 2 φορές πήγατε να τεζώσετε την ποντικό φάρμακο να την καθαρίσετε. Είσαι ψεύτρα. Άκου, είμαι ψεύτρα. Άκου, είμαι ψεύτρα. Αλήθεια λέει. Εσύ δεν μου είχες πει να πάω. Σκάσε εσύ. Σκάω. Σας παρακαλώ, έχω κι άλλη δουλειά. Η διαθήκη είναι σαφής. Μπορείτε να πηγαίνετε και να λύσετε αλλού τα οικογενειακά σας προβλήματα. Πηγαίνετε. Μάλιστα. Και πού να πάμε. Πού να πάμε. Στον Αγύριστο να πάμε. Εκεί που μας έστειλε η θιά μας. Άρε θιά. Με σε βρίζω γιατί δεν έχω την κακία που έχει η καρδιά σου. Αλλά εκεί που τ' άφησες το τρελάδικο. Για δεν μου τ' άφηνες εμένα. Υπάρχει πιο τρελή από μένα. Συνεχίζουμε με τις ταινίες της Τετάρτης 30 Αυγούστου. 7 χρόνια γάμου έρχονται στην παρέα μας στις 9 και 4 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κωμωδία που έκανε επιτυχία το 1972 με τους Κώστα Βουτσά, Μάρο Κοντού, Σταύρο Ξενίδη. Η σχέση του Κώστα και της Έφης μετά από 7 χρόνια γάμου περνάει κρίση. Ο καθένας έχει αφοσιωθεί στη δουλειά του. Εκείνος διευθύνει ένα τουριστικό γραφείο και εκείνη είναι μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια. Η ρήξη δεν είναι μακριά, όπως θα δείτε και στο απόσπασμα που ακολουθεί. Άλλο! Μάλιστα, κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, η σύζυγό σας. Αφέντη μου, Μα τι λες, Αλέκο, μου, γυναίκα σου είμαι. Σε χανούμισα, νομίζω ότι μιλάς. Με συγχωρείς, Έφη. Τα μπέρδευτα, σήμερα το κεφάλι με γίνει λιγκουαφόν. Αχ, Αλέκο μου, κι εγώ είμαι πνιγμένη στη δουλειά. Ξέρεις, τώρα αρχίζω πρόβα για την εκπομπή, μετά έχω συνέντευξη τύπου, μετά έχω συνάντηση με έναν διαφημιστή, πρόβες, αυτόγραφα, φωτογραφίες, καταλαβαίνεις, ε. Κατάλαβα. Πάλι θα φάω στο εστιατόριο. Αχ, ναι, Αλέκο μου, αυτό ήθελα να σου πω. Είδες τι έξυπνο άντρα που έχεις. Τι ακούω, Έφη. Έφη, δεν σε λένε. Άμα καμιά μέρα ευκαιρίσεις, λέω, πέραν από το σπίτι να ξανασυστηθούμε, ε. Σε αποθύμησα, φιλινάδα. Κι εγώ σε αποθύμησα. Τσαο! Κυρία Φωτίου, ναι. Πρόβα. Ναι, αλλά ακόμη σ' αφήνω, αρχίζω πρόβα. Τσαο! Ναι, αργά το βράδυ. Τσαο! Στο επανειδήν. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Δεν μου λες, Μάρα. Ορίστε. Πού είναι η Σάρα. Στο Υπουργείο για τα Διαβατήρια. Και το κακό συναπάντημα ο Θανάσης. Στην τράπεζα για συνάλλαγμα. Είχαμε καλή ειδοποίηση από Τόκιο. Μάλιστα. Θα μας τηλεγραφήσουν σύντομα την ημέρα αφήξεως του γκρουπ. Πες με ημερομηνία ταξιδιά μου. Γρήγορα. Γρήγορα. Για Παρίσι στις 18, για Λονδίνο στις 22, για Μαντρίτη 28, για Χονγκ Κονγκ 30. Για Ταμτούμ. Αστεία δε. Δεν αστεία μου καθόλου. Με τη δουλειά που έχω πλέξει σε λίγες μέρες με δουλειά που είσαι στο Ταμτούμ για μαϊμούδες ή στο Δαφνί για ηλεκτροσοκ. Ο κύριος Φωτίου, παρακαλώ. Στο γραφείο του. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η ωραία Δεσποινής, παρακαλώ. Τζούλια, του θείου σας η... Του θείου μου ή πια. Του θείου σας, του κυρίου Φίλιππα, του αρχιτέκτονος. Α, μάλιστα. Καλήστε. Ευχαριστώ. Τι είστε, του θείου μου. Η σχεδιάστρια. Α, μάλιστα. Τι κάνετε, καλά.
Καλά, ευχαριστώ. Σας έφερα τα σχέδια. Ποια σχέδια? Τα σχέδια για το εξοχικό σας σπίτι. Ποιο εξοχικό? Α, το εξοχικό, βέβαια, ξέρετε, δεσπίζουμε αυτή τη στιγμή, όμως δυστυχώς δεν θα μπορέσω να τα δω, γιατί δεν είναι εδώ το κεφάλι μου. Δεν είναι εδώ. Το κεφάλι μου εδώ είναι, το μυαλό μου εννοώ. Εννοώ ότι έχω πάρα πολλές δουλειές. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά, αυτές τις δουλειές, όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, σας το λέω τώρα, τις τελειώνω στο σπίτι μου συνήθως. Αν ευκαιρούσατε να περάσετε το βράδυ από εκεί, να τα δούμε την ησυχία μας, να τα πούμε. Ευχαρίστως, δεν έχω αντίρρηση. Σας περιμένω λοιπόν, έτσι. Χαίρετε. Σας περιμένω. Ολόκληρη. Χαίρετε. Η βασανισμένη αγάπη θα προβληθεί στις 11 παρα 10 μετά μεσημβρίας. Αισθηματική κουμεντή που κυκλοφόρησε το 1986 με τους Ανδρέα Αργυρίδη, Σώτο Φιλιππίδη, Κώστα Παπαμακρίδη. Χαρές και γλέντια στο σπίτι της Μαρίας, η οποία παντρεύεται με προξενιό έναν άνθρωπο που διάλεξε ο πατριός της. Εκείνη, απογοητευμένη και ταλαιπωρημένη από τον προηγούμενο δεσμό της, δέχεται την παντριά και ας μην έχει ξεπεράσει ακόμη τον αγαπημένο της Αλέξη, που εντελώς ξαφνικά της έστειλε ένα γράμμα ζητώντας της να χωρίσουν για πάντα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό στιγμιότυπο από την ταινία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Έμας με το σύνολο σας πώς πάει κι κάτω. Πέσετε μα, πέσετε. Εντάξει. Κάτω πού πω τώρα. Σας λίγο είναι ακόμα για λιμά παρέ. Ένα πια είναι το πρωτάθλημα, φέτος ξανά στο πάμε εμείς. Να ξέρουμε φέτος πάλι. Φέτη έριξε. Αλλά αλλάξαμε πορτάλι τώρα, τι λέγε. Στη δουλειά σας να δείτε τα ουλά. Φωτού μου, να πάμε κόρη μου. Χριστίνα! Άντε και πάμε εμείς. Πάτε που τα τώρα. Όχι καλέ, πολλά γλυρά που φεύγετε, κάτσετε ακόμα λίγο. Κάτσαμε, Χριστίνα μου. Εφάμε, ήπιαμε, ήμασταν εντάξει. Να πάμε και νύχτωσε δυο. Χάτε, καληνύχτα και να σας ζήσω. Ευχαριστώ. Καλά Στέφανα Μαρία. Ευχαριστώτια. Στα δικά σου Φωτού μου. Ευχαριστώτια. Ευχαριστώ. Άφησε την αλουλίον τη Φωτού και ύστερα φέρνω σε την εγώ. Hey, κόρη μου, να σ' αφήκε ο χαρτωμένος στην αδράξης που κοντά του για. Φέρνω την αιώμενη μπορείς η Μαρία. Μείνε Φωτού μου. Θέλεις να μείνεις κόρη μου. Να μείνω αλουλίον και ύστερα κάποιος να βρεθεί να με φέρει μενα. Καλό. Μείνε, άμα μην αρχίσεις πολλά. Εντάξει, μεν εντάξει. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, έλα, κάτσε Φωτού μου. Εντάξει. Εποστάθηκα κι εγώ όλη μέρα πιεν Λέλα. Μαρία μου, μα έκατσες κόρη μου να σε καρτερά. Ο χαρτωμένος σου, κόρη μου. Α, ίσον να καρτερά. Ένα συνήθισε να με έχει κόμμα δίπλα του. Ωρες, ώρες, δηλαδή σκέφτομαι ρε με την καρδιά σου πήρες τον άνθρωπο, κόρη μου. Αν να πω είναι το ταβουλιαλίσμα, ναι. Εβίασε με κανένας να τον πάρω. Αν δεν τον έθελα, ένα λαλούν τον ναι. Όπως που την ημέρα που τα τελειώσαμε, δεν σε είδα και εγώ μια ημέρα να γελάσεις. Άλλες χαρτώνουν το και πετούν μου τη χαρά τους, εσού! Μα να είναι να το κόψεις! Α, λίγο! 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 Έπαντε με στα βοτικά σας όλα, πάρτε! Ε, Κωνσταντίνα, να μας ζητήσουν! Να μας ζητήσουν! Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η 31 Αυγούστου. Στις 9 και 5 μετά μεσημβρίας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αντίστροφη πορεία. Σενάριο Δημήτρης Νόλας, σκηνοθεσία Μανούσος Μανουσάκης. Δραματική ταινία του 1986 με τους Ανατολή Αθανασιάδου, Γιώργο Νινιό και Κατερίνα Διδασκάλου. Ένας τραγουδιστής προσπαθεί να καταξιωθεί στο χώρο χωρίς την παραμικρή υποχώρηση σε ό,τι αφορά τα πιστεύω του και την προσωπική του ζωή. Όμως τα κυκλώματα του τραγουδιού έχουν διαφορετική γνώμη, όπως ακριβώς φαίνεται και στο παρακάτω στιγμιότυπο. Υπάρχει τίποτα νεότερο. Δεσποινής μου, μόλις συνειδητοποιήθηκα. Υπομονή. Τόσο υλικό, άχρηστο και τόσα χρήματα. Μπορεί να την ακτούμε στον αέρα με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω για μας, αλλά το νοσοκομείο σίγουρα θα την ακτούμε. Έχουμε σοβαρή ευθύνη. Μήπως θα έπρεπε να πλησιάσουμε τους προμηθευτές, να κάνουμε μια συμφωνία. Το σκάνδαλο θα είναι τεράστιο. Θέλετε να γίνετε πιο σαφείς. Ναι, έλεγα αν τους εκθέταμε την κατάσταση, ίσως δεν ξέρω. Ίσως τι. Να μας επιστρέψουν τα εκατομμύρια που τσέπωσαν, δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εξάλλου είναι καλυμμένοι από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αλλού είναι το πρόβλημα. Μα είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Έχουμε βάλει κι εμείς την υπογραφή μας. Θα καταστραφούμε. Και είναι αυτός λόγος
για να συγκαλύψουμε μια τέτοια πάτη, ένα τέτοιο έγκλημα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ψυχραιμία. Νομίζω πως χρειάζεται μια νυφάλια συζήτηση πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση. Αν κατάλαβα καλά, προτείνεται να κάνουμε με τους προμηθευτές μια συμφωνία. Ένα συμβιβασμό. Αυτό θα μας περιόριζε βεβαίως την οικονομική ζημιά, αλλά το κονδύλι που πληρώσαμε θα το έχουμε δώσει στον αέρα. Έστω κατά το ίμιση. Πάλι εκτεθειμένοι θα μέναμε απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω πως ο κύριος Κατσόνης έχει δίκιο. Πρέπει να το καταγγείλουμε. Κύριε, είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής και είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ίσως παραφέρθηκα προηγουμένως, δεν είχα πρόθεση να θίξω κανέναν. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Θα καταγγείλουμε την απάτη. Στον βαθμό που λιγορήσαμε, που δεν ελέγξαμε τι μας δώσανε και τι παραλάβαμε, έχουμε ευθύνη. Κι εγώ πολύ περισσότεροι από εσάς. Αύριο το πρωί, αφού ενημερώσω το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πάω στον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία της έρευνας. Για ένα πράγμα σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται πανικός. Και πολύ λιγότερο χρειάζονται σχόλια και κουτσομπολιά των εφημερίδων. Με καταλαβαίνουν. Υπάρχουν κιόλας δύο-τρεις απ' έξω. Περιμένουν σε ένα κυνηγόσκυλο. Είναι μία ρεπόρτερ του Ανεξάρτητου. Λοιπόν. Ψάχνουν συνέχεια για σκάνδαλα. Από το τίποτα βγάζουν λαγό. Και να βγάζαν λαγό, πάει καλά. Πολλοί λένε ότι ο θάνατος του Θεοδωρίδη χθες οφείλεται στη διάθεση της εφημερίδας για κάθαρση. Ξεθάβοντας παλιές ιστορίες, ιστορίες κατοχής, ό,τι να είναι, φτάνει να εντυπωσιάσουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια πάντα πριν να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έχουν καταστρέψει κόσμο. Προσέξτε τους. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα που να χρειάζεται να μάθουν. Αφήστε το σε μένα. Κύριε καθηγητά, αληθεύει πως η απάτη βάρος του νοσοκομείου ξεπερνάει το 1 δις. Είναι αλήθεια πως ορισμένοι γιατροί κατηγορούνται ως μεσάζοντες των προμηθευτών. Εσείς δεν είσαστε από τον Ανεξάρτητο. Μάλιστα. Και θα ήθελα. Σπινής μου, ένα πράγμα έχω να σας πω. Η υπόθεση είναι απλά σοβαρή. Δεν χρειάζεται όμως να της δώσουμε υπερβολικές διαστάσεις. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Περιμένουμε το πώς. Η Ζήλια αποτελεί την ταινία που θα κλείσει τη βραδιά αλλά και ολόκληρη την εβδομάδα μας 10 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μαρία Πλητά, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Μελόδραμα του 1963 με τους Γιώργο Φούντα, Μπεάτα Σιμακοπούλου, Μιράντα Μιράτ. Ο Ανδρέας είναι μεν ένας καλοστεκούμενος και επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά υποψιάζεται ότι η σύζυγός του Χριστίνα σχετίζεται με έναν παλιό φίλο και συμφοιτητή του, τον συγγραφέα Αλέξη Ρωμανό. Θα αποδειχθούν σωστές οι υποψίες του πρωταγωνιστή μας. Εσάς ποιες είναι οι προβλέψεις σας? Εσύ και ο εραστής σου. Δεν μπορεί να σε μητέρα μου εσύ. Δεσποινής!
Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η κοινωνική περιπέτεια του 1968, οι συννεφιασμένοι ορίζοντες. Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και αυτή τη βραδιά και από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8. Όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!